Καλησπέρα νοικοκύριες και κύριοι. Το ασταμάτητο κλάμα του 8χρονου αγοριού, το οποίο όπως αποδείχτηκε ήταν κλειδωμένο σε χώρο του σπιτιού που βρίσκεται στην περιοχή του Μασταμπάιρακλείου, σήκωσε στο πόδι τους γείτονες και την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο για να διαπιστώσει ότι το παιδάκι ήταν παντελώς μόνο του στο χώρο και μάλιστα κλειδωμένο στο χώρο της τουαλέτας. Οι γονείς αναζητήθηκαν και επιστρέφοντας συνελήφθησαν. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο πατέρας οδηγήθηκε και στο δικαστήριο. Η δίκη του όμως αναβλήθηκε για την ερχόμενη Πέμπτη, καθώς κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου κατά συναυτουργία με την 30χρονη μητέρα, η οποία στο μεταξύ οδηγήθηκε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου προκειμένου να αξιολογηθεί ψυχιατρικά. Να πούμε ότι σύμφωνα με όσα είπαν οι γονείς, είχαν μία αγροτική εργασία, συγκεκριμένα ο 54χρονος ισχυρίζεται ότι ζήτησε από την 30χρονη σύζυγό του να τον βοηθήσει να μεταφέρει κάποιο μηχάνημα σε χωράφι που βρίσκεται στην περιοχή των Αρχανών. Αποχώρησαν από το σπίτι αφήνοντας μόνο το παιδί. Ο ίδιος δηλώνει ότι είχε άγνοια ότι το παιδί ήταν στο χώρο της τουαλέτας και μάλιστα κλειδωμένο. Είπε ότι δεν είδε που ήταν το παιδί όταν έφυγαν από το σπίτι, καθώς περίμενε τη μητέρα στο αυτοκίνητο. Η ίδια δεν έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις. Το μόνο που ισχυρίστηκαν όταν ρωτήθηκαν επανειλημμένα για το πώς βρέθηκε κλειδωμένο το παιδί στην τουαλέτα και βεβαίως σε κατάσταση σοκ όταν πλέον εντοπίστηκε, ήταν ότι μπορεί κάποια άλλα παιδιά να το κλείδωσαν στη διάρκεια παιχνιδιού μέσα στο χώρο της τουαλέτας και όχι οι ίδιοι, παρά το γεγονός ότι το άφησαν χωρίς καμία επίβλεψη μόνο του στο σπίτι. Να πούμε ότι η υπόθεση του 54χρονου θα εκδικαστεί την ερχόμενη Πέμπτη στο αυτόφορο και αναμένονται οι πραγματογνωμοσύνες για τη μητέρα. Επίσης έχει ξεκινήσει για το αγοράκι, το οποίο εξετάστηκε και αυτό από ειδικούς. Δεν φέρει σημάδια κακοποίησης και φαίνεται να έχει ξεπεράσει το σοκ που υπέστη. Τουλάχιστον είναι αυτό παρήγορο ότι δεν υπάρχουν άλλες επιπτώσεις στο μικρό παιδί. Μάλιστα, Έλληνα, σε ευχαριστήσω πολύ.